Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ionian Channel και την εκπομπή προκλήσεις. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Οι φορολογικές λοιπόν προκλήσεις απόψε το βράδυ από το Ionian Channel. Να καλησπερίσουμε και τους τηλεθεατές μας από την γειτονική μας Κεφαλονία και βέβαια από οπουδήποτε αλλού ψηφιακά είτε διαδικτυακά έχουν τη δυνατότητα να μας παρακολουθούν. Φορολογικές προκλήσεις λοιπόν κυρίες και κύριοι, καθώς βαρύς είναι ο πέλεκης, ο οποίος θα πέσει στα κεφάλια όλων μας με βάση το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, το οποίο τις επόμενες μέρες θα έρθει προς ψήφιση στην Βουλή και το οποίο αντικαθιστά και το γνωστό μας χαράτσι της ΔΕΗΣ αλλά και τον σημερινό μας ΦΑΠ. Για το θέμα αυτό θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τους σημερινούς μας καλεσμένους, τον κύριο Δημήτρη Πέτα, τον οικονομολόγο και τον φοροτεχνικό, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά. Να σας καλησπέρισουμε, να σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Βέβαια κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με βουλευτές κομμάτων και με τον πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, με οικονομικούς αναλυτές και αρκετούς έτσι, ειδικούς οι οποίοι θα μπορούν να μας διαφωτίσουν. Κύριε Πέτα, να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πρώτο σας σχόλιο για το πώς βλέπετε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο παρόλο που έχει βγει στη διαβούλευση λίγες μέρες, περίπου μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, 10 μέρες σχεδόν, έχει περάσει από συμπληγάδες. Και θα περάσει κι άλλο. Δυστυχώς, όταν ανακοινώθηκε η ανάρτησή του στο site για την διαβούλευση, άρχισα να σκαλίζω λίγο τα ποσά και να κάνουμε τον προσδιορισμό περίπου την επιβάρηση, τη φορολογική πλέον που θα έχουν τα κινήτα, το πρώτο που μπήκε στο μάτι μας ήταν ότι κάτι παράλογο συμβαίνει εδώ. Εμφανίζεται μια φορολογία στα ακίνητα, σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά και αυτοτελώς, που να μην έχει καμία σχέση με τη φορολόγηση της συνολικής περιουσίας κάθε φορολογούμενου. Κάνοντας κάποιους υπολογισμούς, ειδικά με τα οικόπεδα εντός οικισμού που είναι έξω από την πόλη, διαπίστωσα μια σοβαρή επιβάρηση την οποία δεν μπορούσε να το χωνέψω ότι υπάρχει, 1000 ευρώ το στρέμμα. Σηκώσατε λέει τα χέρια ψηλά με και αυτό το υπέροχο ποσό. Έχασα, λέω κάτι λάθος θα κάνω, δεν το λέω. Και περισσότερο πιστεύω ότι όπως όλος ο κόσμος το ακούει, ειδικά για τη Ζάγκρινθ αυτό το κομμάτι, θα το θεωρήσει παράλογο ότι δεν είναι φυσιολογικό. Κι όμως υπάρχει μέσα στο σχέδιο νόμου. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να εισπράξει 3 δις να καλύψει εκκρεμότητες. Έχει ξεζουμίσει με την υπερφορολόγηση. Αυτό το καινούριο πείραμα που κάνει είναι ότι καταργεί την προοδευτικότητα στη φορολογία. Δεν φορολογεί τον καθένα ανάλογα με την περιουσία που έχει και με το ύψος της περιουσίας που έχει, παρά φορολογεί το κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Αυτή είναι η λογική. Δεν θα πρέπει όμως, κύριε Πέτα, κάποια στιγμή ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος πολίτης να πληρώνει με βάση αυτό το οποίο έχει? Σίγουρα. Με βάση το συνολικό εισόδημα που έχει ή τη συνολική ακίνητη περιουσία που έχει. Αυτή τη στιγμή φορολογεί κάθε ξεχωριστά τα ακίνητα. Τι έχει κάνει, δηλαδή το όλο πνεύμα του νόμου ποιο είναι? Ότι προσδιορίζω τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε περιοχή και από εκεί πέρα επιβάλλω φόρο ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν επιβάλλω φόρο ανάλογα με την αξία των ακινήτων που έχει προσωπικά ο καθένας μας. Άρα, ένα τετραγωνικό μέτρο θα πληρώσει το φόρο του. Το δεύτερο έτσι, παράξενο που υπάρχει είναι ότι καταργεί την προοδευτικότητα στη φορολογία. Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα επιβάλλει φορολογία σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και επιβάλλει φορολογία και μια προοδευτική κλίμακα, όσο μεγαλύτερα εισοδήματα ή όσο περισσότερα αξία των ακινήτων έχουμε συνολικά, τόσο περισσότερο να μας φορολογήσει. Δηλαδή, έχοντας και κατέχοντας, πληρώνουν λιγότερο. Ακριβώς. Και εδώ πλέον γίνεται και αντιστροφή. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει μεγάλη περιουσία σχεδόν απαλλάσσεται σε σχέση με τα συγκεκριμένα. Στη Ζάγκρινθο, και θέλω να επιστήσω ειδικά την προσοχή, υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα ότι που βγαίνει φόρος 1000 ευρώ. Αναστρέμμα σε κάθε οικόπεδο που είναι εντός οικισμού. Αυτό θα πρέπει να αφυπνίσει τους Ζαγκρινθινούς να προλάβουμε πριν ψηφιστεί από τη Βουλή. Γιατί αν ψηφιστεί από τη Βουλή, πλέον στις 31 Ιανουαρίου του 2014 θα κληθούμε να υποβάλουμε το Ε9 και μέσα στο Φεβρουάριο αρχίζουν και βγαίνουν τα εκαθαριστικά
του ενιαίου φόρου ακινήτων, που σημαίνει ότι θα είναι όχι μόνο εξωτερά, αλλά και δημευτικά για την περιουσία καθένας από εμάς. Κύριε Τσοκαλέα, πάνω που είπαμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε το γόρδο δεσμό με το φόρο ακίνητης περιουσίας και τις τιμές οι οποίες έτσι είχαν οριστεί το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ότι μας προκύπτει ένα νέο εμπόδιο, ένα νέο πρόβλημα. Και βέβαια, πριν μας πείτε και τη δική σας θέση, θα πρέπει κυρίες και κύριοι να πούμε ότι η συνολική δουλειά που γίνεται στο νησί μας είναι από την προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου Φοροτεχνικών, στην οποία είναι και η κυρία Νίκη Μαλαφούρη στην ομάδα αυτή, αλλά βέβαια και συμμετέχει και στην επικουρή και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΔΕ, ο κύριος Δημήτρης Λιβάνης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στην συνέχεια. Κύριε Τσοκαλέα. Όταν ανακοινώθηκε και βγήκε το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, κοιτάζοντας τα νούμερα, πραγματικά αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν πιστεύαμε και ανταλλάσσαμε τηλεφωνήματα αν πραγματικά αυτό που βλέπουμε αυτό και ισχύει. Χώρισαν σε τρία επίπεδα το νέο φόρο. Έχουμε από τη μία μεριά τα αστικά κινήτα, δηλαδή τα δομημένα αστικά κινήτα, που εκεί πέρα παρατηρούμε μία μείωση του φόρου στη δομημένη επιφάνεια περίπου στο 25%, και όσο μεγαλώνουν οι επιφάνειες φτάνουμε μέχρι και το 60%, δηλαδή αν μια επιφάνεια είναι πάνω από 400 τετραγωνικά μέτρα έχει μια μείωση της τάξης 60%. Άρα λοιπόν, ως προς τα δομημένα τα αστικά κινήτα που έχει να κάνει με την Αθήνα, με το Λεκανοπέδιο και τις αστικές περιοχές, εκεί πέρα έδωσαν μια ανοχή. Εκεί λοιπόν, βλέποντας εκεί πέρα, ήταν όντως θετικό από τη στιγμή την οποία διευρύνεται η βάση, καλά πάμε ως εδώ. Πηγαίνοντας στα ακίνητα, παρατηρούμε μια φράση μέσα η οποία είναι τρελή. Εφόσον δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός, παίρνουμε ή στο Δήμο ή στην Περιφέρεια, ανάλογα που υπάρχει ο κοντινότερος πραγματικός συντελεστής. Έτσι παρατηρούμε ότι από το σχέδιο πώλησης Ζακύνθου παίρνουμε το συντελεστή αυτό που βγαίνει, είναι 207, δεν είμαι καλά, 207 δεν είναι, 207 με 088 σάου, βγαίνει κάπου 173, άρα πάει στην κλίμακα 173 με 200, 1 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα λοιπόν, αρχίζει και μεταφέρεται από τις παρυφές της πόλης αυτός ο συντελεστής σε όλα τα χωριά μέχρι και τη Λούχα. Δηλαδή, κύριε Τσοκαλέα, για να γίνει κατανοητό, θα πρέπει για κάθε τετραγωνικό 1 ευρώ. Ή τη 1000 ευρώ το στρέμ. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα να δούμε από την εμπειρία μας την επαγγελματική. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή σταφίδες ελαιοστάσια είναι δοσικισμού. Γνωρίζουμε την πάγια τακτική των προέδρων, των πρώην κοινοτήτων και των δημάρχων που έχουν μεγαλώσει τα όρια, άρα μιλάμε με τα στοιχεία που έχει πει ο Δημήτρης. Αυθαίρετα έχει γίνει αυτή η μεγέθυνση. Αυτό είναι μια πάγια τακτική που ακολουθεί. Πελατειακές σχέσεις, υπερατειακές σχέσεις, κεντρική διοίκηση, η πλοκή αυτή που πληρώνουμε τώρα. Κατ' ουσίαν λοιπόν, από ό,τι λέει ο κύριος Τιβάνης, από τα στοιχεία τα οποία έχει, μιλάμε για 800 στρέμματα ανά δημοτικό διαμέρισμα, δηλαδή πρώην κοινότητα. Μείον 20% δομημένες επιφάνειες, δρόμοι και πλατείες, μας μένουν περίπου στα 640. Είναι κάπου 55 οι κοινότητες, μιλάμε για 35.000 στρέμματα. Άρα έχουμε 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι ο φόρος που θα δοθούν μόνο από τα εντός οικισμού. Δηλαδή, να μιλάμε, κύριε Τσοκαλέα και κύριε Πέτα, για ένα ποσοστό γύρω στο 4,5% του συνολικού ποσού που θα συλλέξει η χώρα από όλους τους δομούς. Με τον Δημήτρη έκανα μια κουβέντα και είστε και εσείς παρόν. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιτροπή δεν έχει κάνει να υπολογίσει, να δει ποια είναι πραγματικά, γιατί προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσά. Κύριε Τσοκαλέα, δηλαδή, να βάλουμε μια ανωτερία όμως, κυρίες και κύριοι. Να πάμε μέσω Skype να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Κύριε πρόεδρε, καλό σας βράδυ από τη Ζάκυνθο. Καλό βράδυ στη Ζάκυνθο. Θέμα λοιπόν της σημερινής εκπομπής, όπως γνωρίζετε, είναι ο ενιαίος φόρος ακινήτων, το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να έρθει προς ψήφιση στην Βουλή. Και θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σας σχόλιο για το πώς το βλέπετε. Εδώ οι ειδικοί μας λένε ότι έχουμε την φορολογία σε μια έτσι αντίστροφη προοδευτικότητα. Πρόκειται για ανήθικο, αντισυνταγματικό και αναποτελεσματικό νομοσχέδιο. Είναι καραμπινάτη ληστεία και με τη νομική έννοια του όρου. Δηλαδή, με την απειλή της φυλακής, το κράτος παίρνει χρήματα που δεν τα δικαιούται, διότι δεν προέρχονται από εισόδημα, ή θα στείλει στη φυλακή ανθρώπους που δεν έχουν να τα πληρώσουν. Τόσο απλά. Μάλιστα. Τι προτείνετε εσείς?
το κράτος έχει συνηθίσει να φορολογεί χωρίς να σκέφτεται πώς μπορεί να μειώσει τα έξοδά του. Εάν δεν έχει χρήματα, θα πρέπει να μειώσει τα έξοδά του, τα οποία μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται από απίστευτη σπατάλη, διαφθορά και ανορθολογισμό. Ας πούμε, έχουμε περίπου 200.000 συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, οι οποίοι χρειάζονται περίπου 2 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια συντάξεις ευρώ το χρόνο. Είναι ακριβώς όσα λείπουν από το κράτος για να καλύψει την τρύπα και έχει θεσπίσει αυτό το φόρο κινήτων. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι μια χώρα σε χρεοκοπία ουσιαστικά μπορεί να πληρώνει συντάξεις σε ανθρώπους κάτω των 55 ετών? Άγιστο. Ρητορικό το ερώτημά σας, αλλά και πραγματικό. Δημήτρη, αν θέλετε να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τζίμερο. Ναι, κύριε Τζίμερε. Θα ήθελα να μου πείτε, η μείωση των δαπανών των κρατικών σε μια περίοδο που έχουμε κρίση στην κοινωνία, νομίζω ότι θα βαρύνει τα κατώτερα στρώματα. Αυτές οι ακραίες περιπτώσεις που είπατε, σύμφωνο μαζί σας και πρέπει να εξεταστούν. Δεν μπορούμε όμως να μειώνουμε τις κρατικές δαπάνες σε μια περίοδο κρίσης όταν φτωχοποιείται το μεγαλύτερο στρώμα του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω τι θα σας... Τότε πρέπει να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες. Διότι αυτά που είναι κρατικές δαπάνες είναι χρήματα που φεύγουν από την πραγματική οικονομία. Έχει τσακιστεί δηλαδή το άλογο της ιδιωτικής οικονομίας, είναι πια κάτι σχνό και προχωράει ασθμένοντας, κουβαλώντας πάνω στην πλάτη του όλον τον δημόσιο τομέα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να προχωρήσει άλλο. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ακόμα ένας σοβιετικός λαϊκισμός που έχει την αρχή του, ας πούμε, στο έχοντες και κατέχοντες που έχουμε βαρεθεί να το ακούμε. Πλέον οι κατέχοντες δεν είναι και έχοντες. Κάποιος που απέκτησε ένα σπίτι και έχει και ένα σπίτι του παππού στο χωριό και είναι απολυμμένος αυτός και η γυναίκα του, ή είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει να κόψει τιμολόγιο εδώ και 3 χρόνια, δεν μπορεί να πληρώσει διότι δεν έχει εισόδημα. Είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και είναι αντίθετο επίσης και στις επιταγές της Τρόικας, η οποία έχει κάνει την κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι θα προσαρμόσει τις αξίες στις πραγματικές τιμές. Οι αντικειμενικές αξίες των οικοπαίδων, ακόμα και αν δηλαδή προχωρήσει στη φορολόγηση, είναι από το 2007. Οι τιμές της αγοράς ισχύουν όταν υπάρχει αγορά. Όταν δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχουν τιμές αγοράς. Αυτά λοιπόν τα χρήματα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να δοθούν. Και αυτό που είναι εντελώς χυδαίο είναι ότι έχει μπει και ένα κριτήριο εισπραξιμότητας. Δηλαδή, λέει ο Νταβατζής κράτος, λέει το κράτος ληστής, ότι επειδή δεν μπορώ να τα εισπράξω όλα αυτά και μπορώ να πάρω μόνο από το 70-60%, γι' αυτό αυξάνω παραπάνω το φόρο ώστε να βγάλω και τη χασούρα, όπως περίπου ήταν τα επιτόκια, ας πούμε, των καταναλωτικών δανείων. Αυτό είναι έξω από κάθε λογική, από κάθε ηθική, κάθε συνταγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο, εάν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, παρατηρούμε ότι η αξία των ακινήτων θα υπολογιστεί στις αξίες του 2007. Αξίες οι οποίες είναι πλασματικές στην πραγματική άνοδο της οικονομίας εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει προς τα κάτω συμπίεση των τιμών και να μπορέσουμε πλέον να αποτιμήσουμε την περιουσία στις πραγματικές τιμές του σήμερα? Κοιτάξτε, αυτός ο φόρος πιστεύω ότι είναι παντελώς ανήθικος και θα πρέπει να καταργηθεί. Αλλά σαφώς όταν μιλάμε για αντικειμενικές αξίες, πρέπει να είναι οι σημερινές αντικειμενικές αξίες. Δηλαδή δεν χρειάζεται συζήτηση για αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο. Όμως ένας φόρος, επιτρέψτε μου να πω, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ο φόρος δεν είναι να βρω τι χρήματα έχει στο πουγγί ή στο σεντούκι και να στα πάρω. Έχει χαρακτήρα μελλοντικό, δηλαδή θα δημιουργήσω ένα φορολογικό καθεστώς ώστε να προσελκύσω επενδύσεις, να τονώσω την οικοδομή, την κτηματαγορά η οποία έχει βουλιάξει εντελώς. Και αυτά που θα βγάλει, αν θα βγάλει, αν θα πάρει το κράτος, γιατί σας είπα ότι θα δημιουργήσει αυτό γενικό ξεσηκωμό, εάν θα πάρει το κράτος λοιπόν αυτά τα χρήματα, θα τα χάσει από την πτώση των αξιών και των δικών του ακινήτων, από την έκρωση της κτηματαγοράς
Και δεν ισχύει αυτό που λένε πολλοί, ότι αυτό γίνεται για να έρθουν οι ξένοι να μας τα πάρουν όλα μπιρ παρά. Γιατί οι ξένοι δεν ενδιαφέρονται για ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο, στη Χαμοστέρνα, ας πούμε, ή στην Καλυθέα, ή στους Αμπελοκήπους. Ενδιαφέρονται για ορισμένα φιλέτα. Αυτά ενδεχομένως να τα πάρουν πολύ φθηνότερα. Τα υπόλοιπα όμως, ο μεγάλος όγκος των οικειών, των διαμερισμάτων, είναι παντελώς αδιάφορα για τους ξένους. Θα απαξιωθούν. Δεν θα έχουν καμία απολύτως αξία, δεν θα μπορεί κανένας να τα νοικιάσει, γιατί ήδη, ας πούμε, στην Αθήνα είναι 250.000 με 300.000 διαμερίσματα ξενίκιαστα την ίδια στιγμή που άνθρωποι υπάρχουν στον δρόμο. Δεν θα μπορεί λοιπόν κανένας να τα νοικιάσει, άρα τι θα κάνουν οι πολίτες? Θα αναγκάζονται να πληρώνουν φόρο από ό,τι τους έχει μείνει. Και όταν δεν τους μείνει πια τίποτα, θα δημευθεί η περιουσία τους και αυτοί θα καταλήξουν στην φυλακή. Πρόκειται για μια φρικτή έμπνευση, η οποία δείχνει πόσο βαθιά ανοιχτωμένη είναι η κυβέρνηση από την πραγματική αγορά. Κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 9 του συγκεκριμένου νόμου δίνει τη δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα να πάρει σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν έχουν φορολογική ικανότητα, τα ακίνητα, τα οποία δεν θα αποτιμούνται στην τιμή την οποία έχει υπολογιστεί ο φόρος τέσσερα αντικειμενική, αλλά στην αγοραία αξία, όπως λέει 41-72-48. Ερωτώ τώρα αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί η κοινωνία να αντιδράσει, γιατί αυτή η λογική κάπου αρχίζει και χτυπάει. Γιατί μάλλον για να μαζεύει το κράτος ακίνητα, κάτι θα τα κάνει. Το κράτος είναι τόσο ηλίθιο που δεν έχει σκεφτεί ότι δεν έχει να τα κάνει τίποτα. Σας είπα ότι το κράτος μπορεί να πουλήσει ορισμένα ακίνητα που είναι φιλέτα. Εδώ τη δικιά του περιουσία δεν μπορεί να πουλήσει. Ένα διαμέρισμα όμως, ξαναλέω, στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας του 70 ή του 60 ή και του 80, σε μια γειτονιά που δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν μπορεί να το πουλήσει. Θα έχει μηδενική αξία. Γιατί αυτός που θα το αγοράσει θα το κάνει τι? Θα το ενοικιάσει, μα δεν ενοικιάζεται τίποτα. Θα το πουλήσει, μα δεν αγοράζεται τίποτα. Θα το εκμεταλλευτεί πώς? Ουσιαστικά θα πάρει ένα βάρος επάνω του, και το ξέρετε το ανέκδοτο που λέει: δεν πάω να δω τον παππού γιατί φοβάμαι μην μου γράψει κανένα σπίτι. Καταντήσαμε σε αυτό το σημείο, και αυτή είναι ένδειξη πώς άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, έχοντας συμβούλους που και αυτοί δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, οδηγούν την κοινωνία σε τέτοιο αδιέξοδο και δημιουργούν τέτοιους νόμους εκτρώματα. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κανένας φόρος ο οποίος επιβλήθηκε μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν έχει πολύ περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα, και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Φόρος ακινήτων υπάρχει και σε άλλα κράτη, αλλά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και θεσπίζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Από τον Δήμο δηλαδή ή την περιφέρεια. Γι' αυτό είναι διαφορετικός από τη μια περιοχή στην άλλη ή από τη μια πολιτεία στην άλλη. Και ο πολίτης ελέγχει που πάνε τα χρήματά του. Αν κάποιος δηλαδή τον φορολογήσει υπέρμετρα και αυτά τα χρήματα δεν τα κάνει ανάπτυξη που θα τη δει ο πολίτης, γιατί μιλάμε για την ίδια πόλη. Θα αντιδράσει, μπορεί να καταψηφίσει, να ακυρώσει τον νόμο αυτό, γιατί άλλα κράτη δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να ελέγχει τους κυβερνώντες για παραλήψεις ή για παράνομη συμπεριφορά. Ή δεν θα ξαναψηφίσει. Σήμερα ο πολίτης δεν έχει τίποτα. Και αισθάνομαι ότι αυτό είναι το χειρότερο αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να περιέλθει μια δημοκρατία. Δηλαδή ο πολίτης να αισθάνεται ότι είναι θύμα ληστών. Πρόκειται για κρατική ληστεία. Και θέλω να πιστεύω ότι έστω και τελευταία στιγμή κάποιοι σόφρονες, κάποιοι νοήμονες, αυτόν τον φόρο ο οποίος είναι ντροπή για τον πολιτισμό, ντροπή για την δημοκρατία μας, θα τον καταργήσουν ή θα τον πάρουν πίσω. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας και την ευγένειά σας να είστε κοντά μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω με τους φίλους της Ζάκυνθο, και έχω πάρα πολλούς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριε Τσουκαλάκη, κύριε Πέτα, κρατάω την τελευταία λοιπόν έτσι ατάκα από τον πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, στο ότι έχει να κάνει με ότι έχει κάποιες τουλάχιστον ενδείξεις ότι κάποιοι έστω και τελευταία στιγμή δεν θα ψηφίσουν. Είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες να υπάρχει ένα κίνημα 22-24 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εξέφρασαν κάποιες σοβαρές αντιδράσεις και αντιστάσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό, και θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση κατά πόσο μια τέτοια ενέργεια ήταν εικονική, δηλαδή έτσι για να σταθεί ανάλαφρα και ο πολίτης, ή ήταν ουσιαστική και θα φτάσει μέχρι τέλους. Εγώ, ακούγοντας αυτή την πρωτοβουλία, βλέποντας αυτή την πρωτοβουλία και ακούγοντας τις δηλώσεις των βουλευτών που πήραν αυτή την πρωτοβουλία,
Και επειδή γνωρίζω πολλούς εξ αυτών και επειδή μίλησα με κάποιους από βουλευτές, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο έχουν κατανοήσει τον όγκο του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλες οι αντικειμενικές αξίες, όπως είπαμε και προλίγου, γιατί υπολογίζονται με τιμές το 2,7. Όταν 2,7 η μέση τιμή του ημερομισθή ήταν 1.100 και τώρα μιλάμε για 5,86. 5,86 μείον τις κρατήσεις είναι 505. Ένας λοιπόν εργαζόμενος που λαμβάνει 505 ευρώ ή κάποιος παίρνει σύνταξη που έχει μειωθεί κατά 40%, πώς θα πληρώσει, πώς θα έχει φοροδοτική ικανότητα να πληρώσει αυτό το φόρο. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι οι βουλευτές αυτοί οι οποίοι πήγαν να συζητήσουν, και με ξενίζει κάτι, με ξενίζει η δήλωση Τσαμτσή. Η δήλωση Τσαμτσή θέλει ψάξιμο. Δηλαδή, ότι κύριε, τα αστικά ακίνητα δεν μπορεί κάθε φορά τα αστικά ακίνητα να πληρώνουν το φόρο. Πρέπει να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια μείωση των αστικών ακινήτων και αυτή τη στιγμή ελαφρά την καρδία και μη γνωρίζοντας όλοι αυτοί οι άνθρωποι απαίδευτοι και αδούλευτοι που δεν έχουν δουλέψει, που δεν έχουν καμία σχέση περί των οικονομικών, δεν έχουν συντάξει ποτέ ένα ψηλό 9, δεν γνωρίζουν την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, σήμερα που κάναμε μια έργαση με έναν λίγο στο υποθηκό φυλάκιο, μου ζήτησαν να βγω έξω γιατί οι λογιστές δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στο υποθηκό φυλάκιο. Γιατί είναι θέμα καθαρά των δικηγόρων. Άρα λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι, και εννοώ για την κεντρική εξουσία και όλους αυτούς τους συμβουλάτορες, με τον Δημήτρη έχουμε γνωρίσει μερικούς εξ αυτών, δεν αντιλαμβάνονται. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι συμπίκνωση των ΔΟΗ, η συρρήκνωση των ΔΟΗ, οι μεταφορές των τμήματων έγιναν από έναν υπάλληλο ο οποίος είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ειδικότητά του είναι στο υδρολόγο. Βλέπω, κύριε Τσοκαλώ, τη θέση σας και φαντάζομαι και του κύριου Πέτα δεν απέχει πολύ από αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Τζίμερος, δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν ή προτείνουν νομοθετήματα δεν είναι αμφίβολα αν έχουν διοικήσει έστω και περίτερο ποτέ στη ζωή τους. Μα εδώ πέρα, κύριε Μπουτσιό, αν κάτσουμε και κάνουμε έναν υπολογισμό όπως κάναμε εδώ πέρα, εδώ βρήκαμε ότι μόνο από τα εντός οικισμού στη Ζάκυνθο λαμβάνει το 4% των χρημάτων που του λείπουν. Ή ζητάει, παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε, εγώ το δικό μου ψηλό 9. Έχω έρεστο στην αναφωνήτρια, που το οποίο είναι και άγωνο. Δύο στρέμμα, 2.700. Και άλλο ένα 500 και δύο τα 150, που μου κάνει 3.800. Δηλαδή, κατ' ουσία θα θέλω κάθε χρόνο 3.800 μόνο σε αυτά τα τρία κίνητα. Μάλιστα. Κύριε Σουκαλά και κύριε Πέτα, να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάλι κοντά σας. Φορολογικές προκλήσεις σήμερα. Κοντά μας στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Πέτας και ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς. Για όσους γύρισαν τους δέκτες τους τώρα στο Union Channel, ήδη είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Κύριε Πέτα, στο ίδιο ερώτημα λοιπόν που έθεσα και στον κύριο Τσουκαλά, πώς είδατε κι εσείς τις αντιδράσεις των βουλευτών, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος της δεξιάς πλευράς? Από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γύρω στους 55, αν θυμάμαι καλά, υπέβαλαν ερώτηση στη Βουλή για το τι προγραμματίζει να φορολογήσει και καυτηριάζουν τις διατάξεις του ενιαίου φόρου ακινήτων. Σήμερα διάβασα ότι 5 βουλευτές αντιδρούν δυναμικά στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Θεωρώ ότι τζάμπα μάγκες θα είμαστε και πάλι. Ψήφισαν τόσα μνημόνια, τόσους εφαρμοστικούς νόμους. Απλώς για την τιμή των όπλων πετάνε μια κουβέντα και λένε ότι θα καταψηφίσουν. Δεν νομίζω να προχωρήσει. Έπειτα, σε σχέση με τον σχεδιασμό, ήθελα να πω ότι δεν παίζει ρόλο εάν δεν έχεις δουλέψει ποτέ σου το να σχεδιάσεις ένα νόμο. Για μένα μου προσβάλλει την νοημοσύνη μου αν μου λέει καθηγητής ο κύριος Καραβίτης οικονομίας ότι συντάσσει αυτό το νομοσχέδιο που είναι παράλογο και έξω από κάθε αρχή της οικονομίας, της οικονομικής επιστήμης. Στόχος τους είναι μίσθανα όργανα με στόχο απλώς και μόνο να αυτοκοπήσουν. Από τη στιγμή την οποία, κύριε Πέτα, καταργείται έτσι η προοδευτική φορολόγηση, τι άλλο να πούμε? Να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον υπεύθυνο της φορολογικής και οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλεξιάδη, καλό σας βράδυ από τη Ζάκυνθο.
Γεια σας και καλή δύναμη. Εύχομαι για όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όσα έρχονται μπροστά μας. Βαρύς, φαντάζομαι, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε εδώ και με τους συνομιλητές, θα είναι ο Πέλεκης από το 2014, ό,τι έχει να κάνει με τη φορολόγηση των ακινήτων. Συγγνώμη, είμαι έξω σε μια διαδήλωση και δεν άκουσα την ερώτηση. Αν μπορείτε να επαναλάβετε. Βεβαίως, λέω, διαπιστώνουμε εμείς εδώ ότι από τον Γενάρη του 2014 θα είναι βαρύς ο Πέλεκης των φορολογικών μέτρων που έρχονται με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ναι, υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη σε αυτή τη φορολογική βαρβαρότητα που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ εδώ και πολύ καιρό. Και η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική αυτή δεν είναι μια κριτική εκ του ασφαλούς. Δεν κάνουμε δηλαδή μια κριτική στο τι κάνει η κυβέρνηση χωρίς να αντιπροτείνουμε. Εμείς απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα, στην αναποτελεσματικότητα, στην αδικία, αντιπροτείνουμε τη δική μας πρόταση, την οποία έχουμε καταθέσει δημόσια στον ελληνικό λαό. Μια πρόταση η οποία προβλέπει μια φορολογία στο σύνολο της περιουσίας και όχι σε κάθε ακίνητο. Διότι αυτό που κρύβει η κυβέρνηση είναι ότι μετά από την αύξηση, τη μεγάλη στην έμεση φορολογία, τη μεγάλη αύξηση φορολογίας στην άμεση φορολογία, μέσα στις φορολογικές δηλώσεις. Τώρα έχουμε και μια μεγάλη αύξηση στη μονιμοποίηση του χαρατσιού και αν όλα αυτά προσθεθούν, δημιουργούν ένα φιαλτικό πεδίο. Πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να απαντήσει, την ενδιαφέρει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα ή την ενδιαφέρει απλά να επιβάλλει μια πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη. Πάντως, κύριε Αλεξιάδη, είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι έτσι αποδίδουν μομφή στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι όποια οικονομική ή άλλη πρόταση έχει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάει εκ του ασφαλούς, δηλαδή ότι θα διαχειριστεί μια περίοδο μεταμνημονιακή, αν θα έρθει στην κυβέρνηση. Καταρχάς, εμείς προβλέπουμε ότι δεν θα είναι μια μεταμνημονιακή περίοδο, διότι παρά τα όσα ψέματα προσπαθεί να πει η κυβερνητική προπαγάνδα και παρά την άρνηση από τον Πρωθυπουργό μέχρι το πιο απλό στέλεχος να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο μπροστά στον κόσμο στα θέματα φορολογικής πολιτικής, με την ευκαιρία εγώ προκαλώ οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δημόσιο διάλογο στο κανάλι σας για θέματα φορολογικής πολιτικής και να πει ο καθένας τις απόψεις του. Εκτός όμως από αυτό, δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να είναι αποτέλεσμα διαλόγου, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική λογική. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να είναι αποτέλεσμα διαλόγου με το Οικονομικό Επιμελητήριο, με το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με τις ομοσπονδίες αυτών που εργάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση από τη μια μεριά λέει ότι νομοθετεί σε όρους εθνικής ανάγκης και από την άλλη κάνει ό,τι θέλει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το μνημόνιο θα το έχουμε για πολλές δεκαετίες ακόμα. Όχι με αυτή τη μορφή, με μια άλλη μορφή. Και εμείς δεν μιλάμε από την ασφάλεια της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε μελετήσει τα θέματα. Εμείς μιλάμε με ρεαλισμό και με μια λογική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Διότι εμείς πραγματικά θέλουμε να επιβληθεί νόμος και τάξη στα θέματα του φορολογικού συστήματος. Φαντάζομαι ότι βλέπουμε μια ανομία και μια ατοξία. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και περιουσιολόγιο. Κοιτάξτε, εμείς θυμίζουμε μία πρότασή μας, την οποία καταθέσαμε πρώτη δημόσια και στην αγωνία της προεκλογικής περίοδου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ την υιοθετήσαν και οι ίδιοι. Να θυμίσω ότι περιουσιολόγιο ήταν προεκλογική δέσμευση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Και εγώ απορώ, γιατί ήθελαν περιουσιολόγιο, αφού τώρα δεν επιβάλλουν το φόρο στο σύνολο της περιουσίας, αλλά σε ένα κομμάτι της περιουσίας. Εάν μπείτε στο διαδίκτυο και διαβάσετε τα πιο αντιδραστικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ site οικονομικού περιεχομένου, θα δείτε ένα σωρό παραδείγματα με το πόσο άδικος είναι αυτός ο φόρος. Και δεν είναι μόνο άδικος, είναι και αναποτελεσματικός. Εμείς το τονίσαμε και είναι ευθύνη της κοινωνίας να αντισταθεί σε όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Πέτα. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2014. Από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση διαγραφής αυτών σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης. Γιατί ο κόσμος περιμένει ότι κάτι θα γίνει και δεν θα μπορέσουν πλέον να πληρώσουν. Υπάρχει προοπτική αυτή ή θα πρέπει από τώρα ο κόσμος να κινητοποιηθεί, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, ο κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί τώρα να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και πραγματικά πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να καταλάβει τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο και να καταλάβει ότι δημεύουν στην ουσία τις περιουσίες τους.
Διότι κάποιοι απειλούσαν ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα χάσουμε τα σπίτια μας. Τώρα χάνουμε τα σπίτια μας για το μνημόνιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής και σαφής ως προς το τι λέει. Δηλαδή εμείς δημόσια έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε χρέη προς το δημόσιο, αλλά η φορολογική πολιτική μας θα πατάει σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας θα είναι η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και ο άλλος είναι η προστασία του εισοδήματος από χρέη προς το δημόσιο. Δηλαδή αν κάποιος δει αναλυτικά την πρότασή μας στο siriza.gr θα δει ότι εμείς προβλέπουμε ένα επίπεδο εισοδήματος κάτω από το οποίο όσα χρέη και να έχει στην εφορία, τα χρέη αυτά θα παγώνουν και δεν θα σου κατάσχουμε το σπίτι, το μισθό, τη σύνταξη κτλ. Θα πρέπει όμως οι πολίτες να καταλάβουν ότι είτε έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, αν οι πολίτες δεν πάρουν στα χέρια τους το μέλλον τους, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Κύριε Τσοκαλά. Κύριε Αλεξιάδη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατηγορείται το Υπουργείο Οικονομικών σωρευτικά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έχει καταφέρει να μαζέψει όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν μαζευτεί από τους φόρους έμεσους και έμεσους, από τη φορολογία, είτε από το ΦΠΑ, είτε από τη φορολογία εισοδήματος. Σήμερα δεν θα υπήρχε πρόβλημα η πατρίδα να βρίσκεται σε αυτό το χάλι το οποίο βρίσκεται. Όταν λοιπόν λέτε ως πρόγραμμά σας ότι δεν θα πάμε σε δίμευση περιουσίας, πώς θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα? Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η κακή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και από καταγγελίες δικές σας. Διαβάζω σε πολλά φύλλα σε τις εφημερίδες στις ανακοινώσεις σας ότι δεν έχει γίνει ποτέ σοβαρή στρατηγική ίσπραξη των χρημάτων. Με αποτέλεσμα να φοροδιαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν το σύνολο της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ξέρετε κάτι, ό,τι χρέη υπάρχουν θα παγιωθούν? Μα μέσα σε αυτά τα χρέη που θα παγιωθούν είναι και οι μεταξίδες. Εσύ και εσείς το έχετε κατηγορήσει. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια και με σαφήνεια, γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που είναι της πιάσας της αγοράς, έχουν γνώση των πραγμάτων που γίνονται σε αυτό το τομέα και δεν θα πω πράγματα τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο θα παραπλανήσουν. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Θα σας πω απλό παράδειγμα. Με το νέο φόρο ακινήτων προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών να μαζέψει λιγότερα από 3 δις. Αφήστε το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάτε τι λέει η Eurostat. Η Eurostat τι λέει? Μόνο από το ΦΠΑ το 2011 η Ελλάδα έχασε 9,7 δις. Άρα, εάν χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και αν κατανοούμε δίκαια τα φορολογικά βάρη, μπορούμε να έχουμε τεράστια ποσά που θα καλύψουν αυτές τις τρύπες. Και επειδή κάποιος θα πει, μα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω πολύ απλά τι θα κάνει. Θα κυνηγήσει από αύριο τη λίστα των ευασμάτων του εξωτερικού, που ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας, ένας απίθανος καθηγητής που ό,τι έχει πει, έχει πέσει έξω, αν τον έχουμε υπουργό οικονομικών, όπως και ο κύριος Καραβίτης, γιατί στον επιστημονικό τομέα οι καθηγητές δημοσιεύουν άρθρα κτλ. Ψάξτε να δείτε τι λέγανε πριν από 10 χρόνια και τι λένε σήμερα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να χτυπήσουμε τον μικρό και τον μεσαίο και να αφήσουμε τη μεγάλη φοροδιαφυγή στην άκρη. Ρωτάω λοιπόν, εμβάσματα εξωτερικού μπορούσαν ή όχι άμεσα να εισπραχθούν φόροι? Μόνο από 2 υποθέσεις πήραν 5 εκατομμύρια ευρώ. Λίστα Lagarde, λίστα Liechtenstein, ακίνητα Λονδίνου και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Εάν λοιπόν οργανωθεί ο φορολογικός μηχανισμός και όχι αποδυναμωθεί, βεβαίως και θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Και σε αυτό έχει δεσμευτεί και ο πρόεδρος μας Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς θα ενδυναμώσουμε τις φορολογικές υπηρεσίες ακριβώς για να επιβάλλουμε φορολογική δικαιοσύνη και όχι φορολογική αδικία και βαρβαρότητα. Άρα κύριε Αλεξιάδη, εκείνο που λέτε και το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια νέα στρατηγική στην ίσπραξη των φόρων. Άρα δεν χαρίζουμε, μαζεύουμε τους φόρους και πλέον το σύστημα γίνεται πιο δικαιότερο. Το ζητούμενο είναι πώς μαζεύουμε τους φόρους. Δεν χαρίζουμε ούτε ένα ευρώ φόρο. Άρα λοιπόν, πώς προλίγου στην πρότασή σας είπατε ότι θα αφαιρέσετε, δεν θα δεσμεύσετε περιουσίες, δεν θα δημιουργήσετε πρόβλημα στους οφειλέτες, μα πώς θα γίνει αυτό από τη στιγμή την οποία οφείλουν προς το δημόσιο? Αυτό δεν αντιλαμβάνομαι. Ούτε ένα ευρώ φόρο. Θα παγώσουμε τα χρέη για όσους πολίτες είναι στο όριο ή κάτω από το όριο επιβίωσης. Θα παγώσουμε τα χρέη για αυτούς τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα γίνει σε επίπεδο φοροδιαφυγής, εμείς
θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα με ειλικρίνεια στον κόσμο και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση ούτε ένα ευρώ που μπορεί να εισπραχθεί χωρίς να εισπραχθεί. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία έχουμε δημοσιοποιήσει στον ελληνικό λαό και είναι πρόταση για διάλογο. Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη σας να είστε κοντά μας σε μία. Και εγώ θα σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δώσατε και επαναλαμβάνω την πρόταση που έκανα. Προκαλούμε οποιοδήποτε εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, όποτε θέλει, να έρθω στη Ζάκυνθο και να κάνουμε ελεύθερο και δημόσιο διάλογο για να καταλάβει ο κόσμος ποιος λέει ψέματα. Κρατάμε την πρότασή σας και σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Κύριε Πέτα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Προχθεσινή ανακοίνωση της ΔΟΕ. Έλεγχος και καταλογισμός 9.600.000 ευρώ φόρο σε μία offshore εταιρεία της περιοχής Κρανιδίου, από εκεί που είναι οι χιλιάδες offshore, γιατί δεν είχε υποβάλει δήλωση 10 χρόνια. Μόνο από εκεί. Αυτή τη στιγμή ο ελεγκτικός μηχανισμός από ΙΣΔΟΕ από 1.500 άτομα περίπου έχει φτάσει στα 700. Δεν υπάρχει, εξαφανίστηκε η ΙΣΔΟΕ από την αγορά για να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή. Και έστω και με αυτό το προσωπικό έχει δυνατότητες υπεραρκετές. Λοιπόν, άρα μπορούμε να κυνηγήσουμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να εισπράξουμε, αλλά όταν φτάνουν αυτή τη στιγμή στα 61 δις πλέον τα χρέη προς το δημόσιο, όταν φέτο για το 2013 ένα δις μπήκαν τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα, τα περισσώσαμε, σε μια κοινωνία και μια αγορά που βουλιάζει, θα βουλιάξει κι άλλο. Άρα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα τέτοιο, που να είναι δίκαιο, να είναι αποτελεσματικό στη φορολόγηση, να βοηθήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε κλάδους και τομείς που μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί στα υπόλοιπα, και από εκεί και πέρα και να φορολογήσει και να γίνει μια μεταβίβαση πλούτου εισοδήματος από τα μεγάλα εισοδήματα προς τα κατώτερα. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, μία ανατελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν έτσι αγαπητό φίλο της Ζακύνθου και όχι μόνο, βέβαια, όλη της Ελλάδας, τον κύριο Μανούσο Ντουκάκη. Κύριε Ντουκάκη, καλό σας βράδυ από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα, καλησπέρα στην ωραία Ζάκυνθο. Απόψε έχουμε φορολογικές προκλήσεις, έχουμε φάκελο ενιαίο φόρο ακινήτων και θα θέλαμε έτσι και το δικό σας σχόλιο με ποιο μυαλό, με ποια γνώση και με ποιο μπούσουλα όλη αυτή η καρακλοκέντα, πρέπει να μας επιτραπεί ο όρος του πέμπτου ορόφου του Υπουργείου Οικονομικών, νομοθετούν και προτείνουν τέτοιου είδους φορολογικά νομοθετήματα. Πράγματι μας αφήνει εκπληκτούς οι νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται. 22 νομοσχέδια είχαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω, στρέφονται κατά της Ελλάδος, στρέφονται εναντίον της οικονομίας, της ελληνικής και ψηφίζουν νόμους, διατάξεις εκτός από τα φορολογικά νομοσχέδια, σε απίθανα νομοσχέδια. Έχουμε βρει φορολογικές διατάξεις σε νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά. Έχουμε βρει φορολογικές διατάξεις σε θέματα υγείας. Δυστυχώς είναι ερασιτέχνες. Εδώ όμως, κύριε Ντουκάκη, βλέπουμε ότι καταργείται ακόμα και η προοδευτικότητα στη φορολογία. Ναι. Με τις νέες τεχνικές μεθόδους που εφαρμόζουν, νομίζω ότι δεν θα αφήσουν καμιά επιχείρηση στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το ότι οι τράπεζες πλέον έχουν πάψει να χρηματοδοτούν την ελληνική επιχείρηση. Και το μόνο η επιχείρηση που χρηματοδοτούν είναι τα ΜΜΕ, όταν είναι προσκύμενα προς την κυβέρνηση. Και ξέρετε τι εννοώ και ξέρουν και οι τηλεθεατές ποιοι παίρνουν τα εκατομμύρια ενώ παρουσιάζουν ζημία στον ισολογισμό τους συνεχώς επί 5 χρόνια. Αυτό είναι αδιανόητο. Εκεί μακριά, μακριά από εμάς, κύριε Ντουκάκη, αυτές. Προς Θεού, δεν αναφέρομαι ούτε σε εσάς, ούτε σε επαρχιακό κανάλι, ούτε της Κρήτης, ούτε της Μυτιλήνης, ούτε της Πελοποννήσου, σε μεγάλα κανάλια τα οποία πουλάνε υπέρ της κυβέρνησης και νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός θα πιστεί να τους ξαναψηφίσει.
στο κομμάτι του ακινήτου, πράγματι αυτή η φορολογία που πάει να επιβληθεί από 3,5 δις έως 3,8 δις είναι απίστευτη εγκληματική, ούτε επί τουρκοκρατίας δεν είχαμε τέτοια συμπεριφορά και επίσης στην Ευρώπη δεν υπάρχει όμοια. Δεν ξέρω σε αφρικανική χώρα, στην Ευρώπη από ό,τι έχω συζητήσει και χθες είμαστε επίσης με συναδέλφους φοροτέχνες οικονομολόγους από την Ελβετία και αυτοί μας είπαν ότι υπάρχει φορολογία στην Ελβετία, αλλά πάντα επί του εισοδήματος. Υπάρχει κύριε Ντουκάκη και άρθρο 9 που οδηγεί στη δίμευση της περιουσίας υπέρ του δημοσίου. Βέβαια, μα εδώ θα προσθέσουμε και θα πούμε και πάλι συζητώντας με τους συναδέλφους τους Ελβετούς ότι η τράπεζα είναι η ιερή αγελάδα στην Ελβετία. Δεν την ακουμπάει κανένας. Ούτε η εφορία, ούτε το ΙΚΑ, ούτε τίποτα. Εδώ όποιος έχει λεφτά στην τράπεζα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να τα χάσει. Και αν θέλει αύριο να πάει στο γιατρό να πάρει φάρμακα ή χρειάζεται να κάνει μια μικρή επένδυση, μπορεί να προγραμματίσει αυτά, να πάει να πάρει τα φάρμακα και να πει πάω από την τράπεζα να πάρω τα λεφτά για να πληρώσω τα φάρμακα και να μην βρει τίποτα μέσα. Να του τα έχει πάρει είτε η εφορία, είτε το ΙΚΑ, είτε ο Δήμος, είτε κάποια παράβαση της τροχέας. Δηλαδή θα πρέπει όλοι που μας ακούνε οι φίλοι της εκπομπής σας αύριο το πρωί να πάνε να πάρουν τα λεφτά τους από την τράπεζα. Δεν είναι σημείο προστασίας. Και ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι είσαστε όλοι και δυστυχώς δεν βλέπω πρόσωπα για να δω. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη τον Πέτα, τον συνάδελφό σας, και τον κύριο Νίκο Τσουκαλιά. Από αυτά τα λίγα που άκουσα, ξέρω ότι αυτοί που μιλάνε μαζί σας είναι καλύτεροι από μένα, ναι. Αλλά θα πρέπει όποιος έχει έστω και ένα ευρώ στην τράπεζα είτε να κάνει λογαριασμό ότι είναι από σύνταξη είτε από μισθό για να μην κινδυνεύει να χάσει όλα τα λεφτά του. Και είναι κρίμα από το Θεό να αγωνιζόμαστε όλοι με πενιχρά μέσα, με μισθούς τώρα των 800 και με συντάξεις των 600 και να έρχεται η εφορία φασιστικά και να παίρνει τα λεφτά από την τράπεζα και κάθε δημόσια υπηρεσία. Μάλιστα. Κύριε Ντουκάκη, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Τσουκαλά. Εγώ κύριε Μούσιο εκτιμώ ότι αυτός ο φόρος δημιουργήθηκε το κείμενο του νόμου αψυχολόγητα. Εκτιμώ ότι είναι παραπάνω. Το έχουν υποκοστολογήσει. Είναι πάνω το ποσό, πρέπει να είναι στη διπλάσια τιμή. Εδώ κάναμε ένα απλό υπολογισμό σε ένα μόνο νησί. Και από ό,τι θα μας πει τώρα και ο κύριος Λιβάνης, σε κάποιες άλλες περιοχές είναι διπλάσιο και τριπλάσιες οι τιμές. Άρα μιλάμε πλέον τα εντός οικισμού οικόπεδα, τα οποία αυτά έχουν φορτωθεί το μεγάλο φορτίο του φόρου, δεν θα μπορέσει να πληρωθεί. Αυτό που είπε τώρα και ο συνάδελφος κύριος Ντουκάκης έχει όντως δίκιο. Με την τελευταία εντολή, κατ' εντολή του Γενικού Γραμματέα, πλέον θα δεσμεύονται. Και μάλιστα σήμερα έχει ένα ωραίο άρθρο. Πρωινό δημιουργείται ηλεκτρονικό ΣΔΟΕ όπου κάνει έλεγχο και τραβάει από το λογαριασμό μέχρι, και θα αφήνει μέχρι 1.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα, τα χρήματα τα τραβάει για να μπορέσουν να πληρωθούν χωρίς να ρωτήσει κανέναν οι φόροι οι οποίοι νομίζει ότι οφείλει ο φορολογούμενος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο φόρος αυτός θα δημιουργήσει μέγα κοινωνικό πρόβλημα και θα έχουμε πολύ μεγάλη έκρηξη. Κύριε Πέτα, η φορολόγηση, επειδή ακούμε τώρα ότι θα πάει σε χωράφια, ότι πάει σε ηλεκτροδοτούμενα κίνητα, σε θέσεις στάθμευσης και διάφορες άλλες κατηγορίες, περιλαμβάνει και την εκκλησιαστική περιουσία. Εξαιρεί μόνο την περιουσία που ιδιοχρησιμοποιείται. Άρα θα εξαιρέσει μονάχα τους ναούς και τα καμπαναρία. Από εκεί πέρα θα φορολογηθεί και η εκκλησία και για τα αστικά και για τα αγροτικά της ακινήτα. Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα έχει σε μια περίοδο, ας πούμε, και η Εκκλησία έχει πρόβλημα ρευστότητας, αν θέλεις, και μάλιστα και με τη συμβολή της που κάνει σε κοινωνικές δαπάνες για την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω και να φοβήσω. Σύντομα όμως, γιατί με ειδοποιούν από το κοντρόλ, έχουμε τον κύριο Λιβάνη, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, οπότε θα είναι και χρήσιμη και η δική του συμβολή. Να μας τα πει ο κύριος Λιβάνης. Ωραία. Κύριε Λιβάνη, καλό βράδυ. Καλησπέρα κύριε Μπουτσιο και καλησπέρα και στους
καλεσμένους σας. Έχουμε μέχρι τώρα, κύριε Γιβάνη, έτσι την άποψη, την οικονομοτεχνική. Θα θέλαμε όμως έτσι και τη δική σας του τεχνικού επιμελητηρίου για το νομοσχέδιο αυτό. Ναι, το τεχνικό επιμελητήριο στο θέμα της φορολόγησης των ακινήτων έχει πάρει θέση από τον Ιούνιο του 2013, δηλαδή πριν ακόμα έρθουν τα εκαθαριστικά του ΦΑΠ, του προηγούμενου φόρου των ακινήτων που έτρεχε 11, 12, 13 και δούνε οι συντοπίτες μας αυτά τα τραγικά που μπορεί να συμβούν. Δεν ξέρω πόσοι από αυτοί τον πλήρωσαν ή πόσοι κατάφεραν να τον πλήρωσουν. Αυτό που θα συμβεί με τον ενιαίο φόρο ακινήτων είναι σίγουρο ότι δεν θα τον πληρώσει κανένας. Γιατί ο φόρος αυτός δεν είναι φόρος ακινήτων. Είναι, πώς να το πω, πρέπει κάθε χρόνο να δίνουμε και ένα κομμάτι από το ακίνητο. Και ένα κομμάτι από το ακίνητο από την πραγματική αξία, όχι από αυτή την αξία που θεωρούν οι συντάκτες του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου ότι αξίζουν τα ακίνητα. Είπαν οι καλεσμένοι σας και όλοι οι καλεσμένοι σας είπαν τα πράγματα από όλες και τα κάλυψαν από όλες τις πλευρές τις οικονομικές. Οι πραγματικές επιπτώσεις που θα έχει ο φόρος αυτός στα ακίνητα και κατ' επέκταση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, γιατί δεν θα πληρώσει τα ακίνητα. Τα ακίνητα είναι αντικείμενα του φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο κάθε ιδιοκτήτης με το δικαίωμα και το ποσοστό του δικαιώματος που έχει επ' αυτού. Θα σας φέρω ένα σύντομο παράδειγμα, επειδή δεν έχετε και πολύ χρόνο. Τι θα συμβεί αν επιβληθεί αυτός ο φόρος στη Ζάκυνθο. Να πάρουμε ένα παράδειγμα για ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης Ζακύνθου με τιμή ζώνης 1.300 ευρώ και το οικόπεδο να θεωρήσουμε ότι είναι 208 τετραγωνικά μέτρα. Η αξία του οικοπέδου αυτού βγαίνει σύμφωνα με τους συντελεστές που υπάρχουν για τις συγκεκριμένες για τον προσδιορισμό της αξίας για τις μεταβιβάσεις και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που θεωρούμε ότι είναι προσεγγιστικά φτάνει την αντικειμενική αξία και αυτή έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε άλλη, και η αξία του είναι 183.000 ευρώ. Και με αυτό, με τη μέστη του 2007, που ήταν οι μεγαλύτερες που μπορούν να συμβούν μέχρι τώρα στο συγκεκριμένο ακίνητο, αν επιβληθεί ο ΕΝΦΑ, θα πληρώσει φόρο 1.456 ευρώ. Αν έρθουμε τώρα και κάνουμε το ανάποδο, ότι επί της αξίας αυτής που θεωρεί η εφορία, βγάλουμε το ποσοστό επί της χιλίας που θα πληρώσει φόρο, φτάνει το 7,9% της χιλίας. Δηλαδή, το ακίνητο, το οικόπεδο μέσα στην πόλη, φορολογείται κάθε χρόνο με 7,9% της χιλίας επί της αξίας του. Δηλαδή, περίπου 1% το χρόνο. Θα πάμε σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού και θα πάμε στον Αγαλαπού αλλού, που να θεωρήσουμε ότι η τιμή αυτή που του έχει δώσει ο ΦΑΠ, τα 60 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 60.000 το στρέμμα, να τη θεωρήσουμε αντικειμενική για να δείτε πού θα φτάσουμε. Αν θεωρήσουμε αυτή αντικειμενική, στην κλίμακα που το βάνει ο καινούριος προς ψήφιση νόμο, θα πρέπει να πληρώσει το συγκεκριμένο ακίνητο γύρω στα 1.000 ευρώ. 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή ένα στρέμμα θα πληρώσει 1.000 ευρώ. Δηλαδή η αξία του ακινήτου αυτού που είναι 60.000, που δεν είναι, αλλά ας τη δεχτούμε ότι είναι 60, θα πληρώσει 1.000 ευρώ. Αν κάνουμε το αντίστροφο που σας είπα προηγουμένως, θα δείτε ότι αυτό φτάνει το 16% της αξίας του ακινήτου. Που σημαίνει ότι 16% κάθε χρόνο. 1,6% κάθε χρόνο. Να πάμε σε ένα σπίτι τώρα. Τι πληρώναμε με το σπίτι? Πληρώναμε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών με μια τιμή ζώνης που, ας πούμε για τη Ζάκυνθο, 650 ευρώ, πληρώνει 300 ευρώ φόρο, φόρο ακινήτου το χρόνο. 650 ευρώ για ένα σπίτι 100 τετραγωνικό σημαίνει ότι αυτό το σπίτι, η αξία του σύμφωνα με αυτό είναι 65.000 ευρώ. Τη διαίρεση, αν κάνουμε, μας βγάνει 4,6 της χιλίας. Εδώ είναι μια μικρότερη επιβάρηση, γιατί είχαν επιβαρυνθεί περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που δεν άκουσα όμως και είναι σημαντικό είναι για τα εκτός σχεδίου. Τα εκτός σχεδίου, που οι τιμές εκτός σχεδίου στη Ζάκυνθο είναι μεταξύ 2 και 3.000 το στρέμμα. Και να μην μπλέξουμε παραλιακά με αποστάσεις από τη θάλασσα, με τόνα μετάλλο. Ας πάρουμε στον Αγκερικό που δεν έχει. Εκεί είναι 2 με 3.000 το τετραγωνικό. 2-2,5 εκεί παίζει. Θα πάμε στην κλίμακα την αντίστοιχη του καινούριου. Δεν σας άκουσα. Ναι, σας ακούω, κύριε Γιβάνη.
Θα πάμε στην αντίστοιχη κλίμακα του νέου σχεδίου νόμου και θα δούμε ότι θα πληρώσει 5 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο σε αυτό. Δηλαδή όταν έχει από 2 μέχρι 4 ευρώ αξία ανά τετραγωνικό μέτρο, αυτό που αναφέρει την αξία του ακινήτου ανά τετραγωνικό μέτρο, θα πληρώσει 5 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο. Αν πολλαπλασιάσουμε το στρέμμα, δηλαδή τα 1000 μέτρα επί το, από τα 5 λεπτά, μας βγάζουν 50 ευρώ. 50 ευρώ σημαίνει για αξία 2.000 ή 2.000 ή 3.000 τετραγωνικών. Να πάρουμε 2.000 που θα έχει αξία του στρέμματος. Εδώ μας βγάζει κάτι το εξωφρενικό, δηλαδή ο φόρος ακινήτου για τα εκτός σχεδίου στη Ζάκυνθο θα είναι το 25 της χιλίας της αξίας του ακινήτου του χρόνου. Νομίζω ότι δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα αυτά, γιατί ο νόμος αυτός δεν μπορεί να περάσει. Δηλαδή 25% ή αν πάρουμε ένα μέσο αριθμητικό ή όποιο μέσο δυναμικό θέλετε όρο, θα φτάνουμε ότι ο κατά μέσο όρο είναι 8 με 10 της χιλίας το χρόνο. Και αν θέλει η κυβέρνηση. Ναι, κύριε Κυβάνη, το γεγονός ότι από ό,τι μας είπαν εδώ και οι οικονομολόγοι, μόνο η Ζάκυνθος θα στέγει το 4,5% του ποσού που απαιτείται για να κλείσει τρύπα ο στόχος να επιτευχθεί, τον οποίο βάζει η Τρόικα και το Υπουργείο Οικονομικών, φαντάζομαι ότι τα λέει όλα. Να σας το πω αλλιώς εγώ, ότι προηγουμένως είπε ο κύριος Σουκαλάς ότι και έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι 35 εκατομμύρια θα πληρώσουν τα εντός οικισμού. Τα εντός οικισμού οικόπεδα σε όλη τη Ζάκυνθο πλην της χώρας και πλην κανενός κτηρίου σε όλη τη Ζάκυνθο. Αν υπολογίσουμε τα κτίρια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα σε όλη τη Ζάκυνθο, το 35 εκατομμύρια από τη Ζάκυνθο θα φτάσει στα 100. Εγώ σας λέω να φτάσει στα 50. Τα 50 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει για 50.000 πληθυσμό, σημαίνει ένα χιλιάρικο το άτομο. Αν πάρουμε όλο τον πληθυσμό της Ελλάδος, σημαίνει 10 δις. Αν θεωρεί η κυβέρνηση αυτή ή οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει μετά ότι για να, πρέπει να επιβάλλει φόρους που θα τις αποδώσουν 10 δις, γιατί θεωρεί ότι η εισφραξιμότητα που μπορεί να έχει είναι το 20 με 30% για να βγάλει τα 2 με 3 δις που θέλει, αυτή την τακτική είναι, θα ακολουθήσει. Αλλά δεν είναι λογική. Είναι υπέροχο το ποσό. Κύριε Λιβάνη, ο χρόνος είναι πιεστικός. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας. Οδηγούμαστε, κύριε Τσουκαλά, κύριε Πέτα, στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να επανέλθουμε και σε άλλες εκπομπές, διότι το θέμα φαντάζομαι ότι δεν κλείνει και δεν ολοκληρώνεται μόνο μέσα έτσι σε μία ώρα. Θα θέλαμε όμως έτσι, κύριε Πέτα, από 1,5 λεπτό έχετε με τον κύριο Τσουκαλά, να δούμε λίγο, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε, οργανώνονται και κάποιες κινητοποιήσεις στο νησί μας. Ναι, έχουμε ευθύνη να ενημερώσουμε τους Ζακυνθινούς και όλους τους φορολογούμενους το τι θα αντιμετωπίσουμε αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Θεωρώ ότι θα εντός της εβδομάδας θα καλέσουμε τους Ζακυνθινούς και τους φορείς να συμμετέχουμε, έτσι ώστε σε μια συνολική πίεση προς την κυβέρνηση μήπως αποσυρθεί. Πρέπει να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Δεν βάζουμε θέμα για τα ακίνητα τα εντός πόλεως ή τα εκτός τα αγροτικά ακίνητα. Μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή άμεσα και καίει το χιλιάρικο. Το χιλιάρικο το στρέμμα θα είναι καταστροφή και μια ισοπαίδωση της κοινωνίας, ειδικά για τη Ζάκυνθο, που σε άλλες περιοχές μπορεί να είναι χαμηλότερο. Δεν θα είναι χιλιάρικο το στρέμμα. Άρα θα καλέσουμε από αύριο, μάλλον θα καλέσουμε σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα τον κόσμο να έρθει να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Τσουκαλά, σύντομα. Για να κλείσουμε την αποψινή συζήτηση, εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων ή ενός συλλόγου ή δύο συλλόγων. Είναι υπόθεση του συνόλου της ζακυνθινής κοινωνίας. Εμείς θα κοιτάξουμε το βραχύτατο χρονικό διάστημα μέχρι το Σάββατο θα βγάλουμε ανακοινώσεις να συναντηθούμε όλοι οι Ζακυνθινοί μαζί με τους φορείς, δήμαρχο, περιφερειάρχη, ΤΕΕ, Εμπορικό Επιμελητήριο, Σύλλογο Λογιστών, και να διαμορφώσουμε μία πρόταση, την οποία αυτή η πρόταση θα την αποστείλουμε στα κόμματα και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έτσι ώστε από Δευτέρα που το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, πλέον να έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο. Εκτιμώ και κλείνω ότι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης, τα 1000 ευρώ ανατετραγωνικό στρέμμα εντός οικισμού δεν πληρώνονται, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
Γιατί αυτή τη στιγμή η μεσοσταθμική τιμή, σας είπα, που πηγαίνει κάπου στα 650 στρέμματα. Μάλιστα. Ανά... Κύριε Τσουκαλά, κύριε Πέτα, να σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας να είστε κοντά μας σήμερα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι καταφέραμε μέχρι έναν βαθμό να σας κάνουμε σοφότερους, να σας αφυπνίσουμε και θα πρέπει, όπως είπαν και οι ειδικοί, να κατανοήσουμε ότι το νέο νομοσχέδιο φέρνει 1.000 ευρώ το στρέμμα για την Ζάκυνθο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μην χάσετε αύριο το πρωί την εφημερίδα ημέρα με ένα εξόχως σημαντικό πρωτοσέλιδο που έχει να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τις επαφές που είχε σήμερα ο Δήμαρχος στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και βέβαια αύριο το μεσημέρι στις 3 η ώρα, χαμηλή πτήση, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού μας, του Ιόνιαν Channel, με τον Σπύρο Καμπιώτη και την Δήμητρα Δεμέτη. Καλό σας βράδυ.